βρισκόμαστε στο 5ο νηπιαγωγείο Κιλκής, στο πλαίσιο των δράσεων της πρόληψης των φαινομένων βίας και εκφοβισμού. Διοργανώνεται σε συνεργασία με το σχολείο και το σύλλογο γονέων του νηπιαγωγείου μία απογευματινή επιμορφωτική συνάντηση γονέων με θέμα την κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη και ασφάλεια των παιδιών. Το θέμα απασχολεί της πρόληψης της βίας και του εκφοβισμού στο σχολικό περιβάλλον, αποσχολεί πάρα πολύ τους γονείς. Χρειάζεται καταρχήν να ενημερωθούν γι' αυτό, για τη διάστασή του και να μπορέσουν οι ίδιοι σε συνεργασία με το σχολείο να προλάβουν φαινόμενα σχέσεων και δυσκολιών τα οποία μπορεί αργότερα στο μέλλον να οδηγήσουν σε φαινόμενα μη επιθυμητά. Στο πλαίσιο της επιμορφωτικής συνάντησης θα τοποθετηθεί και η δικηγόρος Χριστίνα Χαραλαμπίδου, βάζοντας τη νομική πλευρά διάσταση του θέματος της βίας όσον αφορά στο οικογενειακό περιβάλλον. Παράλληλα στο σχολείο, πλέον εκτός αυτών των συναντήσεων, γίνονται παράλληλα δράσεις τόσο σε επίπεδο προγραμμάτων, όσο και σε επίπεδο εκδηλώσεων και αυτόνομα των σχολικών μονάδων. Χρήσιμο είναι να αναφέρω ότι εκτός από το Πανελλήνιο Δίκτυο Πρόληψης των Φαινομένων Βίας και Εκφοβισμού, τοπικά σε κάθε νομό έχουν δημιουργηθεί με πρωτοβουλία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, δίκτυα τοπικά τα οποία συμβάλλουν στο θέμα της πρόληψης του φαινομένου. Σήμερα μάλιστα είχαμε μία συνάντηση του τοπικού δικτύου, στο οποίο στη συνάντηση αυτή παρευρέθηκαν οι δύο διευθυντές εκπαίδευσης, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, τα μέλη ΠΟΔ, δηλαδή τα μέλη των ομάδων πρόληψης, των περιφερειακών ομάδων πρόληψης, βρέθηκαν εκπρόσωποι διευθυντές κάποιων σχολείων, το Κέντρο Πρόληψης Κιλκής Νηρέας, εκπρόσωποι της Εκκλησίας, του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων του τύπου, οι οποίοι συνήργησαν και συναποφάσισαν την μελλοντική δράση του δικτύου τοπικά. Η ανάγκη για αυτή τη συνάντηση γεννήθηκε από τη διαπίστωση ότι όλοι μας, ανάλογα με τη θέση που έχουμε σε αυτή τη σχέση που λέμε σχολείο, παιδί, οικογένεια, έχουμε έναν κοινό σκοπό. Να βοηθήσουμε όσο μπορούμε στην ομαλή και ολόκληρη ανάπτυξη του παιδιού, ώστε όταν αυτό βρεθεί στον κόσμο των συνομιλίκων του αλλά και των ενηλίκων, να έχει ήδη αποκτήσει αυτοσεβασμό, αυτοεκτίμηση και εμπιστοσύνη στον εαυτό του και στις ικανότητές του. Είναι ένα θέμα δύσκολο, βαθύ και να σας πω ότι ναι, μεν θα προσεγγίσουμε θέματα της κοινωνικοσυναισθηματικής ασφάλειας του παιδιού, αλλά κυρίως θα εστιάσουμε στα θέματα της πρόληψης του φαινομένου της βίας και του εκφοβισμού, το οποίο στην προσχολική ηλικία δεν εμφανίζεται φυσικά με τη μορφή που εμφανίζεται σε μεγαλύτερες ηλικίες, στην προεφηβεία, στην εφηβεία, αλλά να ξέρετε ότι τα πρώτα, η αρχή γίνεται στον νηπιαγωγείο όπως και σε πολλά άλλα πράγματα. Ξεκινά από τις σχέσεις των παιδιών, το πώς το παιδί τοποθετείται μέσα στο κοινωνικό περιβάλλον της τάξης, που ουσιαστικά είναι και το πρώτο κομμάτι κοινωνικής του ζωής, αν δεν έχει προηγηθεί η φίτησή του στον παιδικό σταθμό. Και γι' αυτό χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή και δραστηριότητες οι οποίες ενθαρρύνουν τη βελτίωση, την προαγωγή των σχέσεων των παιδιών. Είναι το σχολείο στη συνέχεια, αλλά υπάρχουν και κάποια άλλα συστήματα που είναι γύρω-γύρω και άμεσα δέσει το παιδί σε αυτά, αλλά επηρεάζεται. Για παράδειγμα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης επηρεάζουν τα παιδιά. Ο χώρος εργασίας των γονιών επηρεάζει τα παιδιά της εποχής και τα λοιπά. Δεν μπορούσα να σκεφτώ ότι άλλοι άνθρωποι μεγάλωσαν διαφορετικά από μένα. Αυτό χρειάστηκε καιρός να το καταλάβω. Και μάλιστα, μην σας πω, έφτασα νηπιαγωγός για να καταλάβω ότι υπάρχουν παιδιά από πολύ πολύ διαφορετικά οικογενειακά περιβάλλοντα και είναι και απορρίπτικοι και οι γονείς που είναι αδιάφοροι. Μην σας ξενίζουν αυτά, γιατί υπάρχουν. Δεν είναι τυχαίο που η βιβλιογραφία τα αναφέρει. Τι είναι ενδοοικογενειακή βία? Από την σκοπιά της νομικής επιστήμης, είναι ένα φαινόμενο που συναντάται σε όλα τα κοινωνικά και οικονομικά στρώματα. Η βία μέσα στην οικογένεια περιλαμβάνει διαφορετικής βαρύτητας εγκληματικές συμπεριφορές,
όπως είναι η λεκτική, η σωματική, η σεξουαλική, η ψυχολογική κακοποίηση, οι οποίες στελούνται μεταξύ ατόμων που συνδέονται με οικογενειακούς δεσμούς ή βρίσκονται εντός μιας έγγαμης ή συντροφικής σχέσης. Είναι μια βία η οποία εμφανίζεται προς τη γυναίκα, προς το παιδί, προς τους ηλικιωμένους, ανάμεσα σε αδέλφια και ανάμεσα από τη γυναίκα προς τον άντρα. Συμβαίνει και αυτό. Λοιπόν, το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας είναι πολύ παλιό ως προς την προέλευσή του, αλλά πάρα πολύ πρόσφατο ως προς την κοινωνική του αναγνώριση. Στην Ελλάδα, η νομοθετική αναγνώριση της ενδοοικογενειακής βίας έχει έρθει με τον νόμο 3500 του 2006. Ο νόμος αυτός απαγορεύει ρητά την άσκηση βίας κάθε μορφής μεταξύ των μελών μιας οικογένειας. Ενδοοικογενειακή λοιπόν βία είναι. Και επιτρέψτε μου που τα διαβάζω, διότι η νομική επιστήμη λίγο σε δυσκολεύει να τα μαθαίνει τα πράγματα απ' έξω. Είδα την φράδια εδώ της κυρίας Παπαδοπούλου, αλλά μάλλον εγώ θα χρειαστεί να τα διαβάσω. Γιατί στην ουσία είναι μια περιγραφή του νόμου. Οπότε ούτε με δικά μου λόγια θα μπορούσα να τα περιγράψω, παρά μόνο να τα διαβάσω. Ενδοοικογενειακή λοιπόν βία είναι η σωματική βλάβη σε βάρος μέλους της οικογένειας. Είναι η παράνομη βία και απειλή στο πλαίσιο της οικογένειας. Ο βιασμός και η κατάχρηση σε ασέλγεια, η προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, η ανθρωποκτονία και η θανατηφόρα σωματική βλάβη που τελείται μέσα στην οικογένεια. Θύμα ενδοοικογενειακής βίας είναι τόσο το μέλος της οικογένειας σε βάρος του οποίου τελείται μία από τις ανωτέρω αξιόπινες πράξεις, όπως επίσης είναι και το ανήλικο μέλος ενώπιον του οποίου τελείται τέτοια αξιόπινη πράξη. Η άσκηση βίας μεταξύ των συζύγων αποτελεί τεκμήριο ισχυρού κλονισμού του γάμου κατά τη διαδικασία έκδοσης διαζυγίου. Αυτό τι σημαίνει? Πρακτικά σημαίνει ότι με μόνη την επίκληση της άσκησης βίας δεν χρειάζεται απολύτως καμία άλλη απόδειξη για την έκδοση διαζυγίου. Το θύμα υποβάλλει την αίτηση και αυτομάτως εκδίδεται το διαζύγιο. Η σωματική βία σε βάρος ανηλίκων ως μέσο σοφρονισμού στο πλαίσιο της ανατροφής τους μπορεί να οδηγήσει στην αφαίρεση της γονικής μέρημνας ή ακόμα και της επιμέλειας από τον γονέα που ασκεί τη βία. Που σημαίνει ότι μάλλον το ξύλο δεν βγήκε από τον παράδεισο. Προβλέπεται χρηματική αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης στο θύμα, η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τα 1.000 ευρώ. Μπορεί να διαταχθεί με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων η απομάκρυνση αυτού που ασκεί βία από την οικογενειακή κατοικία, η μετοίκησή του, δηλαδή με τη βία μετακόμισή του, η απαγόρευση να προσεγγίζει τους χώρους κατοικίας ή της εργασίας, τις κατοικίες στενών συγγενών, τα σχολεία, τα εκπαιδευτήρια των παιδιών ή και τους ξενώνες φιλοξενίας. Η ποινική δίωξη για το έγκλημα της ενδοοικογενειακής βίας ασκείται αυτεπαγγέλτως, δηλαδή δεν χρειάζεται να υποβληθεί μήνυση ή έγκληση από το θύμα. Οι ποινές που επιβάλλονται στο δράστη διακρίνονται ως εξής. Όποιο μέλος της οικογένειας προξενήσει σε άλλον σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας του, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Αν η πράξη αυτή τελεστεί σε βάρος εγγύου ή μέλους της οικογένειας που είναι ανίκανο να αντισταθεί, ο δράστης τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών. Αν η πράξη του δράστη είναι δυνατόν να προκαλέσει στο θύμα κίνδυνο για τη ζωή του ή βαριά σωματική βλάβη, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών. Αν τις πράξεις επακολουθήσει βαριά σωματική ή διανοητική πάθηση του θύματος, επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι 10 ετών. Όποιος σε υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας απειλεί μάρτυρα ή μέλος της οικογένειας ή ασκεί βία εναντίον του ή τον δωροδοκεί να μην μιλήσει, με σκοπό να παρακολουθήσει την απονομή της δικαιοσύνης, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 3 μηνών και μέχρι 3 ετών. Τα θύματα της ενδοοικογενειακής βίας δικαιούνται ηθικής συμπαράστασης αλλά και οικονομικής συνδρομής από τα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και που λειτουργούν γι' αυτόν ακριβώς το σκοπό. Επίσης υπάρχουν και αρκετές υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στις οποίες μπορεί να απευθυνθεί το θύμα. Οι αστυνομικές αρχές υποχρεούνται, εφόσον το ζητήσει το θύμα, να ενημερώσουν τους αρμόδιους φορείς, ώστε να παρασχεθεί αμέσως η απαραίτητη κατά περίπτωση αρρωγή. Και στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας δίνεται επιπλέον η δυνατότητα της απαλλαγής από τις δικαστικές δαπάνες, εφόσον αδυνατούν οικονομικά να καλύψουν τα ασφαλιστικά μέτρα για την προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης.